Βεβαίως ως ΚΚΕ δεν θα διεκδικήσουμε την πατρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού. Το αφήνουμε για τους υπόλοιπους, για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, για το ποιος πρώτο εμπνεύστηκε το ψηφιακό πιστοποιητικό. Άλλωστε είναι μια διαμάχη που δεν αφορά και δεν σχετίζεται καθόλου με την προστασία της δημόσιας υγείας. Αντίθετα, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε, ειλικρινά, ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα δώσει μια τονωτική ένεση στην ανάπτυξη. Άρα δηλαδή είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και από αυτή την άποψη η διαπάλη ανάμεσα στα κόμματα για το ποιος έχει την πατρότητα αφορά αυτό ακριβώς. Για να αναδείξουν ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής, ο πιο γρήγορος και ο πιο αποτελεσματικός στην ικανοποίηση και στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα εκφράζονται στη χώρα μας με το ζήτημα του ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός. Και εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα να αναδείξουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετείται από μια τέτοια λογική. Υπηρετούνται οι ανάγκες του λαού για την πανδημία, είπαμε όχι. Και την προστασία της δημοσίας, γιατί δεν σχετίζεται. Ούτε βεβαίως γιατί αναβαθμίζονται οι δομές υγείας στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές. Αντίθετα, είναι καταλελειμμένες. Και δεν μπορούν να ανταποκριθούν καν στις βασικές ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών. Ικανοποιείται το δικαίωμα του λαού για τουρισμό και αναψυχή και διακοπές. Μα η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει. Ή μήπως είναι προς όφελος των εργαζόμενων στον κλάδο. Άλλωστε στην προηγούμενη κρίση, όπου ο τουρισμός αναδείχθηκε πρωταθλητής σε επίπεδο ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι βίωναν ένα εργασιακό μεσαίωνα με 16 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, με τον ηλικιακό ρατσισμό, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με τη μαύρη εργασία. Ούτε ήταν βεβαίως και προς όφελον όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Γιατί οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τα μόνα που συσσόρευσαν είναι χρέη προς τις τράπεζες, τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, αντίθετα, θησάβρισαν οι ελάχιστες πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι βεβαίως είναι ένα εργαλείο το οποίο εντάσσεται σε αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, την εποχή της ανάκαμψης. Αλλά για ποια ανάπτυξη μιλάμε, κύριε Υπουργέ? Μιλάμε μήπως για μια ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζόμενων, ή για μια ανάπτυξη η οποία θα έχει ως προτεραιότητα τις ανάγκες και τις ιεραρχήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για θωράκιση ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας σε συνθήκες όπου υπάρχουν υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν? Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η επιλογή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αντίθετα, αφορά τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι ΑΔΡΕΙ, κρατική και ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Και στο ποια επιλέξιμα έργα είναι αυτά, και τα έργα τα οποία εξυπηρετούν και ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες δεν είναι επιλέξιμα. Αντισεισμική θωράκιση. Ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αντίθετα, είναι έργα επιλέξιμα αυτά τα οποία διασφαλίζουν τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως επίσης και τα χρήματα αυτά δεν θα έρθουν χωρίς προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις. Και πρώτο προαπαιτούμενο και προϋπόθεση είναι ακριβώς το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Άρα δηλαδή θα συνοδεύονται με αντιδραστικές, αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις. Έτσι λοιπόν θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα θυσιάζει τα εργασιακά δικαιώματα στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, διαμορφώνοντας μηχανισμούς αναπαραγωγής πολύ φτηνών εργαζόμενων χωρίς δικαιώματα και αναλώσιμων εργαζόμενων. Γιατί μόνο έτσι θα αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και το εργασιακό τερατούργημα που έρχεται αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει. Δεύτερον, θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών και στο βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του λαού. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι θέλετε να μάθετε να ζει ο λαός με τα λίγα, να χαμηλώσει τον πύχη των απαιτήσεων με αυτά που λέμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προνοιακά επιδόματα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι και στις συνθήκες ανάπτυξης η φτώχεια και η εξαθλίωση θα χτυπά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Και όχι μόνο του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα οξύνει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες.
Ο πλούτος θα συσσωρεύεται σε λιγότερα χέρια, ενώ αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία θα ζει μόνο και λιγότερα. Και βεβαίως θα είναι μια ανάπτυξη όπου θα προετοιμάζει αβέβαιη, όπου θα προετοιμάζει την εκδήλωση μιας νέας, ακόμη πιο βαθιές καπιταλιστικής κρίσης, γιατί το σύστημα το οποίο υπηρετείται δεν πρόκειται να απαλλαγεί από τις καπιταλιστικές κρίσεις. Και από αυτή την άποψη, η διέξοδος και το εργαλείο για την πάσα νόσο δεν είναι η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, του κράτους και των υπολείπων. Γιατί, κύριε Υπουργέ, πρέπει τουλάχιστον εσείς να το ομολογήσετε ότι η τεχνολογία δεν φέρνει ουδέτερα αποτελέσματα. Δεν είναι η τεχνολογία άσχετη με τις σχέσεις ιδιοκτησίας και παραγωγής που επικρατούν. Και δύο πολύ απλά παραδείγματα θα το επιβεβαιώσουν αυτό. Για παράδειγμα, η τεχνολογία συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Από τη στιγμή που είναι στα χέρια των καπιταλιστών, όμως αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας χαμένες, ευελιξία στην αγορά εργασίας και ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους. Ενώ αντίθετα θα έπρεπε να γίνει το εξής πολύ απλό, αφόσον αυξάνεται την παραγωγικότητα της εργασίας. Να δουλεύουν πολύ λιγότερο χρόνο οι εργαζόμενοι, να έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδοχές και ικανοποιούν πολύ περισσότερο τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί ακριβώς τα έχουν στα χέρια τους την τεχνολογία επιχειρηματικοί όμιλοι καπιταλιστές. Ενώ αντίθετα η τεχνολογία στο σοσιαλισμό θα έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύει το αντεργατικό. Δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς αυτό που παρατηρούμε τώρα με τα εμβόλια. Τον τεράστιο πόλεμο, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις πολυεθνικές των εμβολίων. Αλλά με το πιο ακραίο παράδειγμα και το πιο ταλαντακτό που δίνει τον παρασιτισμό του συστήματος που υπερασπίζεστε είναι η Ινδία. Η Ινδία είναι η πρώτη παραγωγός χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο σε παραγωγή εμβολίων, και όμως ο κόσμος δεν μπορεί δεν προλαβαίνει να τον κάψει, να κάψει τους νεκρούς της από την πανδημία. Αυτή η τεράστια αντίφαση η οποία επιβεβαιώνεται σε κάθε στιγμή. Και από αυτήν την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία αυτοπάτη και καμία αναμονή. Η όποια διαχείριση νεοφιλελεύθερη νεοκεϊνσιανή με τον όποιο καπετάνιο πάνω στο τιμόνι δεν πρόκειται ακριβώς να τον απαλλάξει από τις αδιέξοδες και τις αντιφάσεις του συστήματος, από το άδικο χαρακτήρα. Από αυτήν την άποψη λοιπόν εμείς ως ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε απέναντι στην τεχνολογία. Είμαστε απέναντι σε αυτό που την κατέχει. Αντίθετα, εσείς και η κυβέρνησή σας και οι άλλες κυβερνήσεις είσαστε βαθύτατα ανορθολογιστές. Αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία του στους εμβολιασμούς και στο δισταγμό που υπάρχει σε μια μερίδα του πληθυσμού. Εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή τονίσαμε την ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού και της πρόσβασης σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, ταυτόχρονα με την ανάγκη θωράκισης του συστήματος υγείας. Όμως προκύπτει το αμήλικτο εξής ερώτημα. Ποιος και ποια πολιτική άφησε χώρο και καλλιέργησε τον ανορθολογισμό? Δεν ήταν οι κραυγαλαίες κυβερνητικές παλινοδίες στη διαχείριση της πανδημίας? Δεν ήταν η λογική που εναπόθεται και εναποθέτει τα πάντα στην ατομική ευθύνη και όχι στη φροντίδα του κράτους? Αυτό δεν είναι ανορθολογισμός? Ή για να πάμε και λίγο πιο πίσω και να πιάσουμε και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ήταν η διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είχε την ευθύνη του εμβολιασμού τα προηγούμενα χρόνια? Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είχαμε τα τελευταίες δεκαετίες επανεμφάνιση μια σειρά ξεχασμένων ασθενειών? Από αυτή την άποψη λοιπόν, και επειδή δεν πρέπει να ξεχαστούν όλα αυτά, αυτές οι κυβερνητικές επιλογές και παλινοειδίες είναι που θρέφουν τον ανορθολογισμό. Η πολιτική σας δηλαδή στάση και δράση θρέφει αυτή την κατάσταση. Και για να πάμε λοιπόν στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν σχετίζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά αντίθετα αποτελεί εργαλείο στήριξης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς τονίζουμε την ανάγκη ότι δεν πρέπει αυτή η εκδοχή που αποτελεί μία ακόμη πτυχή της λογικής ατομικής ευθύνης να συγκαλύψει τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στο εθνικό, όπως το ονομάζεται, σύστημα υγείας. Και από αυτή την άποψη την ανάγκη να πάρθουν άμεσα μέτρα θωράκισης του. Συστήματα υγείας τα οποία δοκιμάστηκαν και στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες και μετατράπηκαν όλες σε συστήματα μιας νόσου, με αναβολές τακτικών χειρουργείων, τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας μετρούσε τα κέρδη του. Και αντί λοιπόν να βγουν συμπεράσματα από όλα αυτά,
Η κυβέρνηση συνεχίζει για τον νέα εποχή του ΕΣΥ με τα ίδια παλιά υλικά της εμπορευματοποίησης, στην οποία συμφωνεί τώρα τα υπόλοιπα κόμματα για την εμπορευματοποίηση της υγείας. Είναι η κοινή συνισταμένη της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής και των υπόλοιπων ευρωλάγνων κομμάτων η ανάγκη εμπορευματοποίηση. Και από αυτή την άποψη ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία είπε ότι η πανδημία, λέει, έδειξε την αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αλήθεια. Από πού και ως πού. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα στέναζαν στα νοσοκομεία και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν μάχη ζωής, ενώ αντίθετα στα ιδιωτικά νοσοκομεία κάναν επεμβάσεις αισθητικής και άλλου είδους. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει το οποίο να λειτουργεί όπως όλες οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και ο καθένας να απολαμβάνει υπηρεσίες ανάλογα με το τι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλει. Άρα λοιπόν αυτό είναι η αποθέωση της ατομικής ευθύνης και της ατομικής επιλογής. Άρα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα θα ζουν απλά και μόνο με τα δίχτυα, τα προνοιακά και τις διάφορες μη κυβερνητικές οργάνωσεις. Και τέλος, ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα ιδρύματα, αυτοδιοικούμενα και στο τέλος θα λογοδοτούν για τα κέρδη και τις ζημίες που θα έχουν. Να λοιπόν που οδηγεί ακόμη περαιτέρω στην μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της υγείας. Και σε αυτή την άποψη που είναι φανερό ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση έρχεται να χτίσει πάνω στα συντρίμια που αφήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για το δημόσιο σύστημα υγείας. Τη λειτουργία δηλαδή των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, την εφαρμογή του ΣΔΙ στα νοσοκομεία ή του μεθόδου leasing για μηχανήματα διαγνωστικά ή και μια σειρά άλλα ζητήματα όπως κλεισίματα των νοσοκομείων, λοιμωδών νόσων και άλλα νοσοκομεία που ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των κυβερνήσεων ή επίσης οι ελαστικές μορφές εργασίας στα νοσοκομεία, στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και η εμπορευματοποίηση τομέων μέσω εργολαβιών, της καθαριότητας, της φύλαξης και μια σειρά άλλων λειτουργιών που είχαν τα νοσοκομεία. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά ότι δεν πρέπει το πιστοποιητικό αυτό το ψηφιακό να γίνει αφορμή για να μην τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό θα συμβεί στο τέλος. Θα υπάρχει, λέει, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, αλλά δεν χρειάζονται τα πρωτόκολλα προστασίας και άρα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλισης και το κόστος που πρέπει να υπομισθούν οι εταιρείες, γιατί είναι κόστος για αυτούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μετατράπηκαν σε αιστείες υπερμετάδοσης για να μην υπάρξει αποσυμφόρηση στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Από αυτή την άποψη εμείς ως ΚΚΕ διαφωνούμε. Και διαφωνούμε και για αυτούς ακριβώς τους λόγους, αλλά διαφωνούμε και για το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή μας ότι μπορεί να αποτελέσει ένας γιγαντιαίος μηχανισμός ηλεκτρονικού φακελώματος με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και ήδη έχουν καταγραφεί μια σειρά εμπορικές συμφωνίες εκμετάλλευσης τέτοιων προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχη συμφωνία ήταν αυτή η οποία επέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την Παλαντήρ. Μια εταιρεία η οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά και για τη δράση την οποία έχει. Είναι δηλαδή μια εταιρεία που χρηματοδοτείται από τη CIA και που έχει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με το Αμερικάνικο Πεντάγωνο, για παράδειγμα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αναδεικνύεται η ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων δεδομένων που δεν διασφαλίζουμε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Όπως επίσης και ότι η υλοποίηση αυτού του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού μπορεί να αποτελέσει πεδίο εκδήλωσης ευρύτερων ανταγωνισμών, γεωστρατηγικών ανταγωνισμών, για παράδειγμα για τα ποια εμβόλια θα συμπεριληφθούν σε αυτό και ποια όχι, όπως για παράδειγμα τα κινέζικα εμβόλια και άλλα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζει τη συγκεκριμένη διάταξη για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Ευχαριστώ πολύ.